η λειτουργία των φούρνων γινόταν αποκλειστικά με ξύλα. Δεν υπήρχε άλλη καύσιμη ύλη πριν τη δεκαετία του 50. Προφανώς δινόταν παραγγελίες στον έμπορο της ξυλίας και ο κάθε αρτοποιός έπρεπε να κάψει το φούρνο, δηλαδή να τον προθερμάνει με τα ξύλα για να μπορέσει να βγάλει την παραγωγή του. Αυτό γινόταν μέχρι τη δεκαετία του 1960. Περισσότερο με ξύλα, δηλαδή και μέσα στην πόλη ακόμα. Μετά φύγανε από το καύσιμο ξύλο και πήγανε στο καύσιμο πυρήνα, πυρηνόξυλο. Λόγω όμως της επιβαρημένης μόλυσης που είχε από τα καυσαέρια, και αυτό πάλι καταργήθηκε και μπήκανε στο μαζούτ, σαν φτηνό καύσιμο και εύκολο. Τι ακριβώς είναι το μαζούτ? Το μαζούτ είναι ένα υποπροϊόν του πετρελαίου, που η λεγόμενη πίσα. Είναι λοιπόν ένα πηχτό καύσιμο, έπρεπε να προθερμανθεί και υπήρχαν ιδιαίτερα, ας το πούμε, συσκευές σαν τα θερμοσύφωνα, να το αποτελέσουμε μια αντίσταση μέσα, ζεσταίνανε αυτή την μπίσα για να την κάνουν ρευστή, να μπορέσει να περάσει από τον καυστήρα, τον μπεκ, και με ένα πανί ή κάτι που ανάβαμε και το πετούσαμε στον καυστήρα για να πάρει φωτιά, και πολλά και διάφορα γινόταν, είχε με εκρήξεις και διάφορα ευτράπελα, λειτουργούσε ο φούρνος. Πάλι και αυτό ήταν ένα καύσιμο που επιβάρυνε την περιοχή. Χρησιμοποιούσαν καπνοσυλλέκτες ή καμιά φορά έφευγε λίγο αυτή η πίσα που ήταν σαν στάχτη και ερχόταν οι νοικοκυρές και λέγανε: «Μα κύριε Λευτέρη, τώρα πάλι του λέω, πάλι του λέω, τα ρούχα τα ξαναπλύνω». Εδώ στην περιοχή φύγαμε μετά από το μαζούτ και μπήκαμε στο πετρέλαιο που λέμε σημερινό πετρέλαιο κίνησης. Εκεί διατηρείται μέχρι και σήμερα αυτό το καύσιμο, έχει υψηλή θερμιδική απόδοση και όλοι πλέον οι σύγχρονοι φούρνοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης ή φυσικό αέριο αν υπάρχει, και ορισμένοι και ηλεκτρικό. Επειδή υπάρχουν απεικονίσεις, φωτογραφίες δηλαδή, από παζάρι στις Μοίρες, από παζάρι στο Ασίμι, ότι ανάμεσα στα προϊόντα που ήταν για πώληση, ήταν και προϊόντα από φούρνους. Δηλαδή τώρα αυτοί οι φούρνοι ήταν από μεγαλοχώρια και φαλοχώρια, ήταν από το Ηράκλειο, δεν το ξέρουμε, γιατί δεν έχει αποτυπωθεί πουθενά. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι που υπήρχε μόνο αυτό που ξέρουμε δηλαδή και είναι δημοσιευμένο και γνωστό, είναι ότι όσο υπήρχε μόνο ο κυλινδρόμυλος του Καστρινάκη, προμήθευε με αλεύρι όλη την Κρήτη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπήρχαν φούρνοι σε όλη την Κρήτη.